Μια νέα διάσταση αποφάσισε να δώσει το ΔΣ του Διπεθέιου Ανίνων στη διοργάνωση του Θερινού Μαντίου, που θα διεξαχθεί φέτος για έκτη χρονιά με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Το ΔΣ του θεάτρου αποφάσισε, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του θεάτρου Γιώργος Καψάλης, να αναθέσει την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης στις κυρίες Θεοδόρα Τζίμου και Γιώτα Παναγή αντίστοιχα. Το Θερινό Μαντίο θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου και εντός των επόμενων ημερών θα γίνουν γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Μία δυναμική διάσταση αποφασίσαμε να δώσουμε και στο Θερινό Μαντίο 2024, το οποίο ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε στις κυρίες Θεοδόρα Τζίμου και Γιώτα Παναγή. Η πρόσκληση για τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Θερινό Μαντίο θα ακολουθήσει άμεσα, ενώ στόχος, όπως θα επισημανθεί και από τις δύο υπεύθυνες της δράσης, είναι να οδηγηθούμε σε μία καταληκτική παρουσίαση. Είναι μία δράση που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, φέτος έχουμε σκεφτεί κάτι τελείως διαφορετικό, όπου σκεφτόμαστε ότι αυτά τα σεμινάρια, τέλος πάντων, θα καταλήξουν σε μία παρουσίαση, η οποία θα γίνει στο Θέατρο της Δοδόνης. Και η παρουσίαση αυτή που θα είναι μέσα από τα υλικά της πρόβας θα ονομαστεί «Αρχιτεκτονική της Αναμονής». Αυτή θα είναι, τέλος πάντων, η στόχευση και να ασχοληθούμε με τα σώματα αυτών των παιδιών σε σχέση με το τι σημαίνει αναμονή στο θέατρο και όλα αυτά. Όλοι γνωρίζουν ότι το Θερινό Μαντίο είναι το έκτο αυτό που θα διενεργηθεί φέτος. Ασχολείται με το αρχαίο δράμα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σύγχρονη πρόσληψη του αρχαίου δράματος και όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει η κυρία Θεοδόρα Τζίμου με όλη την ομάδα. Τι άλλο από το να προσκαλέσουμε και τελειόφοιτους και απόφοιτους δραματικών σχολών είτε πανεπιστημιακών τμήματων με κατεύθυνση την υποκριτική και γενικότερα επαγγελματίες της σκηνικής δράσης. Σε αυτή την εμπειρία που θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει φέτος είναι κάτι πολύ καινούριο για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο κύριος Καψάλης στο μεταξύ έκανε γνωστό πως το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την προκήρυξη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ και η προκήρυξη θα βγει αμέσως το επόμενο διάστημα στον αέρα. Η προκήρυξη θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία από το ΔΠΘ. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν σχετικές πληροφορίες τόσο στην ιστοσελίδα του θεάτρου όσο και στον τύπο τοπικής και ευρύτερης κυκλοφορίας. Αναφορικά με την καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΠΘ, ο κύριος Καψάλης τόνισε πως αποφασίστηκε να ανέβει το έργο του Μιχάλη Κοβανίδη «Σόδες και ασπιρίνες» σε σκηνοθεσία της Όλγας Ζήση. Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Πενταμελούς Καλλιτεχνικής Επιτροπής και ακολούθως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Ιωαννίνων, αποφασίστηκε ότι το έργο που θα ανεβάσει το ΔΠΘ κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2024 είναι το «Σόδες και ασπιρίνες» του Μιχάλη Κοβανίδη σε σκηνοθεσία της κυρίας Όλγας Ζήση. Ικανοποίηση υπάρχει στο ΔΠΘ για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης Ερασιτεχνικός Μάιος, στο πλαίσιο της οποίας φιλοξενήθηκαν 14 θεατρικές παραστάσεις από διάφορες θεατρικές ομάδες από όλη την Ήπειρο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν αφενός θεατρικές ομάδες από όλη την Ήπειρο και αφετέρου ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία από αυτές. Αναφερόμαστε σε ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες που διοργάνωσε το ίδιο το ΔΠΘ, σε ΚΑΠΗ, επίσης από το ΔΠΘ Ιωαννίνων, σε μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, σε εκπαιδευτικούς και ασφαλώς σε τοπικούς συλλόγους. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το θέατρο ήταν πλήρες, δημιουργώντας μια θετική αλληλεπίδραση και άβρα, θα έλεγα, ανάμεσα στο κοινό της πόλης και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΔΠΘ μετέφερε τις απόλυτα θετικές εντυπώσεις που άφησε η παράσταση 801,5 μέτρα που ανέβηκε στο ΔΠΘ το χειμώνα του 2023 και παρουσιάστηκε στο θέατρο Τζένι Καρέζη στην Αθήνα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.